Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Η στιγμή που γράφουμε το βίντεο είναι 8 Απριλίου του 2021. Μία μέρα πριν, στις 7 Απριλίου δηλαδή, ο Πρωθυπουργός έδωσε μία συνέντευξη στην Μάρα Ζαχαρέα και στο κανάλι Star. Ο Κυριάκος κυριολεκτικά έβγαλε τη μάσκα και έδειξε το αληθινό του πρόσωπο. Εδώ και καιρό σας έχω ενημερώσει για το ποιες είναι οι αληθινές προθέσεις αυτής της κυβέρνησης όσον αφορά το ξέρετε ποιο. Αυτής δηλαδή που σέρνεται κάτω από τα φουστάνια της Μέρκελ, αλλά και κυρίως των εντολών που έρχονται από ψηλά και από κέντρα του εξωτερικού. Ο Μητσοτάκης που μας υποσχόταν ότι το ξέρετε ποιο δεν θα είναι υποχρεωτικό, ανακοίνωσε τελικά ότι θα είναι και θα παραείνε. Η συζήτηση αυτή, είπε, θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, αναφερόμενος στο θέμα των υγειονομικών. Στους υγειονομικούς εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Πρέπει να σας πω ότι με απασχολεί πολύ το ζήτημα αυτό. Και στην παρούσα φάση δεν θέλω να δημιουργήσω εστίες έντασης μέσα στα νοσοκομεία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από το Σεπτέμβριο θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία. Εννοείται δηλαδή ακόμα και να κάνετε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό όπως έγινε στην Ιταλία. Θα πρέπει να το συζητήσουμε πολύ σοβαρά και κατά την άποψή μου σε ουδέτερο χρόνο όταν δεν θα έχουμε τόση πίεση στο σύστημα υγείας πρέπει να καταστήσουμε απόλυτο σαφές ότι δεν μπορείς να είσαι υγειονομικός, να έχεις την ιερή αποστολή να φροντίζεις οι πολίτες μας οι οποίοι είναι άρρωστοι και εσύ ο ίδιος να μην προστατεύεσαι. Και με το να μην προστατεύεσαι εσύ και αφενός να κινδυνεύεις, αλλά να κινδυνεύεις να διασπείρεις και τον ιό μέσα στον χώρο που είναι ταγμένος για να παρέχει υπηρεσίες υγείας. Κυριάκο, δεν έμαθες ακόμα για τους υγειονομικούς στο γεννηματάς που παρότι είχαν κάνει αυτό που λέμε τον πόλη, τελικά κόλλησαν. Αν δεν το θυμάστε, τον Νοέμβριο του 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοιτούσε τον ελληνικό λαό στα μάτια και υποσχόταν ότι αυτό που λέμε τον πόλη δεν θα είναι υποχρεωτικό και ότι δεν θα κυνηγάει κανέναν στο δρόμο για να το κάνει. Θα πρέπει να γνωρίζουν ενδεχομένως και αυτοί που οικειοθελώς δεν θα εμβολιαστούν, γιατί όπως είπα, ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός. Μπορεί να θέλουν να ταξιδέψουν και να μην μπορούν. Είναι τόσο απλό. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εγώ δεν πρόκειται να κυνηγάω με το εμβόλιο στο δρόμο ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Είπε ψέματα δηλαδή. Ένας πρωθυπουργός είπε ψέματα για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ένα θέμα υγείας. Και αυτό είναι που τον βάζει σε μια άλλη κατηγορία. Δεν είναι η κατηγορία του απλού ψεύτη. Είπε επίσης ψέματα και για το ότι δεν θέλει να ανοίξει από τώρα αυτή η κουβέντα, αλλά από το Σεπτέμβριο. Γιατί αν δεν ήθελες να ανοίξει από τώρα η κουβέντα, δεν θα έλεγες τίποτα γι' αυτό. Όποιος υποστηρίζει την υποχρεωτικότητα, είναι σαν να υποστηρίζει ότι πρέπει να νομιμοποιηθεί η ενέργεια, δεν λέω τη λέξη για να μην μας κόψει το YouTube, η ενέργεια κατά την οποία ένας άντρας βάζει κάτω μία γυναίκα με το ζόρι, και ως δικαιολογία λέει ότι το έκανε για να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Όποιος θέλει να υποστηρίξει τέτοιες λογικές, ας το κάνει ελεύθερα, να ξέρουμε τελικά ποιος πραγματικά είναι, αλλά πριν το κάνει, να ξέρει τι είναι αυτό που υποστηρίζει. Αυτό είχε στο μυαλό της η κυβέρνηση από την αρχή. Το ανέφερα σχεδόν σε κάθε μου βίντεο. Υπήρχε λόγος που το έκανα. Είχα πληροφορίες γι' αυτό. Το έβλεπα. Πολύ, και πολλοί από εσάς το βλέπατε και μου το λέγατε. Το έλεγα τότε με το βίντεο και με τίτλο «Ανοίξτε τα μάτια σας, τι έρχεται και τι κρύβεται πίσω από το λιγνάδι». Τότε που τα δελτία και η επικαιρότητα κατακλυζόταν από την υπόθεση αυτή, είχα τονίσει πόσο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι όταν αυτό το θέμα θα σβήσει, θα έρθει υποχρεωτικότητα για όλους. Γιατί αυτό είχε πει η Μέρκελ και αυτό έπαιξε στα τελευταία 5 λεπτά. Θυμάστε τότε κάποιοι που μου λέγατε ότι ήταν υπερβολικός ο τίτλος. Για να σας δω λοιπόν τώρα τι έχετε να πείτε τώρα που ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα. Όσο θεωρούν ότι το σχέδιο τους δεν προχωράει όπως θέλουν, με τους ρυθμούς που θέλουν, με παρακλήσεις, με παρακάλια, όπως θέλετε πείτε το, τόσο θα δείχνουν τα δόντια τους και το ποιοι είναι πραγματικά και τι σκέφτονται.
Αυτή είναι η έντολη και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Διαπίστωσαν, βλέπετε, ότι ένα σημαντικός αριθμός υγειονομικού προσωπικού, δηλαδή γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι, όλοι όσοι εργάζονται σε ένα νοσοκομείο, παρά τις πιέσεις, προσέξτε το, παρά τις πιέσεις και παρά τους εκβιασμούς, αρνήθηκε να το κάνει. Δηλαδή, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, παρά τα αυτά, αρνήθηκαν να το κάνουν. Και ξέρετε, σε αυτό δύσκολα μπορεί κανείς να δώσει μία απάντηση λογική, μία απάντηση που να στέχει. Γι' αυτό λοιπόν, από εκεί που τους χειροκροτούσανε και τους έλεγαν ήρωες, τώρα ήρθε η ώρα να βγει η Βίτσα και ο Βούρδουλας, δηλαδή να τους κυνηγήσουν. Αν γίνει για τους υγειονομικούς, λέτε να μην γίνει και για τους υπόλοιπους, να μην γίνει για όλους μας. Δεν θα λένε για τους αστυνομικούς που κάποιοι μπορεί ακόμα να μην το έχουν κάνει, να μην έχουν δεχτεί. Για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά μας που πάνε στα σχολεία. Εδώ ήδη λένε για τους εργαζόμενους στο κλάδο του τουρισμού και στην εστίαση. Ποιος λέτε να μείνει απ' έξω? Ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποια δημοκρατία? Εδώ επιχειρούν παγκοσμίως να περάσουν πράγματα που δεν τόλμησαν και σε κάποια άλλα καθεστώτα του παρελθόντος, μαύρα καθεστώτα. Και τι άλλο είναι αυτό που συναντάει κανείς σε τέτοια καθεστώτα? Δύο πράγματα. Το ένα είναι να μπαίνει χέρι στα μέσα ενημέρωσης. Να τα μαλώνουν δηλαδή όταν χρειάζεται, επειδή ακούστηκαν και άλλες απόψεις και ξέφυγαν από την γραμμή που είχε δοθεί. Αυτό είπε ο Μητσοτάκης. Έχουν ευθύνη τα μέσα ενημέρωσης που ακούστηκαν και άλλες απόψεις διαφορετικές. Τους τελευταίους δύο μήνες το μήνυμα δεν ήταν όσο καθαρό θα ήθελα. Και γι' αυτό έχουμε ευθύνη και εμείς. Υπάρχει μια ευθύνη προφανώς και υπάρχει ευθύνη δικιά σας των μέσων, γιατί φιλοξενείτε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση πάρα πολλούς ειδικούς, των οποίων οι απόψεις δεν συμπίπτουν πάντα. Υπάρχει μια ευθύνη και όσων συμμετέχουν στην Επιτροπή, διότι άπαξ και η Επιτροπή παίρνει μια απόφαση, πρέπει νομίζω όλοι να υπερασπίζονται αυτή την απόφαση και να μην μεταφέρουν την προσωπική τους άποψη. Άρα ναι, σίγουρα αυτό το οποίο θα έκανα διαφορετικά θα ήταν να προσπαθήσουμε να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Οι δημοσιογράφοι είναι θεμητό νομίζω να καλούν και υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη. Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς θέμα είναι να μην υπάρχει αλλαλούμ απόψεων. Η Ζαχαρέα που δεν είπε ούτε κιχ όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε για την υποχρεωτικότητα που θέλει να επιβάλλει στους υγειονομικούς, σε αυτό το σημείο αναγκάστηκε να πάρει θέση και να μιλήσει ουσιαστικά για τη δουλειά και ποια είναι τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Ότι δηλαδή αυτοί αποφασίζουν ποιοι θα κληθούν σε ένα δελτίο και ποιοι θα μιλήσουν. Ένα άλλο που συναντάει κανείς σε τέτοια καθεστώτα είναι ότι αποδίδονται ευθύνες, για καλό και για κακό, και σε άλλους. Σε περίπτωση δηλαδή που η εξέλιξη δεν είναι τελικά καλή, δεν είναι όπως την έχουν σχεδιάσει και την περιμένουν. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Πρωθυπουργός. Έριξε και ένα μπαλάκι στους ειδικούς, λέγοντας ότι αυτούς ακούσαμε και πήραμε αυτά τα μέτρα, αλλά και στον απλό κόσμο, τονίζοντας ότι δεν συμμορφώθηκε με τα μέτρα αυτά. Δεν θα ξέρουμε ποτέ αν κάποιο άλλο μείγμα μέτρων θα δούλευε καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα είναι ότι πάντα ακολουθήσαμε τις υποδείξεις των ειδικών. Και όταν κλείσαμε τον Ιανουάριο, κλείσαμε σχετικά νωρίς, αλλά διαπιστώσαμε στην πορεία ότι υπήρχε ένα σχετικό πρόβλημα συμμόρφωσης. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σήμερα. Έχω ένα μήνυμα για αυτούς που μου γράφουν κατά καιρούς αυτό το κλασικό. Δηλαδή πες και μια καλή κουβέντα για αυτή την κυβέρνηση, πες και μια καλή κουβέντα για τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, αγαπητοί φίλες και φίλοι, προσωπικά μετά από αυτή τη συνέντευξη και αυτά τα σημεία που αναφέραμε εδώ, αυτά που είπε δηλαδή ο Πρωθυπουργός στην Ζαχαρέα, οι καλές κουβέντες από μένα και λίγες θα ήταν και είναι, τελείωσαν. Τώρα λοιπόν θα πρέπει εσείς να μου εξηγήσετε, όπως μου λέγατε, γιατί κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, που είναι δηλαδή η δουλειά του δημοσιογράφου. Τώρα λοιπόν εσείς θα πρέπει να σκεφτείτε και να μου εξηγήσετε γιατί εσείς συνεχίζετε να υποστηρίζετε κάποιον ο οποίος προωθεί την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όταν θα ξεκινήσει αυτό, να πούμε δηλαδή ότι θα χαρίσουμε ένα δικαίωμα? Υπάρχει πιο σημαντικό δικαίωμα από το ότι εγώ κάνω φίλε κουμάντο στο σώμα μου?
Αν υπάρχει, θα ήθελα να το ακούσω. Υπάρχουν και άλλα πολλά. Και τα άλλα όμως, εάν κάνουμε μία παραχώρηση σε αυτό, και τα άλλα θα ακολουθήσουν. Δεν θα μείνει τίποτα. Από μένα, να έχετε μία καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.